Στη δυναμική ανάπτυξη της εξωστρέφειας των ελληνικών επιχειρήσεων και την αύξηση των εξαγωγών, όπως επίσης την αναζήτηση εναλλακτικών αγορών για πρώτες ύλες δεδομένου του πολέμου στην Ουκρανία, υπό το φόβο της επισιτιστικής κρίσης, αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας Διεθνών Οικονομικών Σχέσεων και Εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών και Πρόεδρος της Enterprise Greece, Γιάννης Μυρλής, κατά τη διάρκεια της τοποθέτησής του στο 10ο Regional Growth Conference στην Πάτρα. Η δομή εξωστρέφειας του Υπουργείου Εξωτερικών δεν σταμάτησε ποτέ ούτως ή άλλως να δημιουργεί σχέσεις. Αυτό που κάναμε λοιπόν με το που ξεκίνησε ο πόλεμος ήταν καταρχάς να έρθουμε σε άμεση επαφή με όλους τους παραγωγικούς φορείς και τους εξαγωγείς για να καταγράψουμε το πρόβλημα. Έχουμε δημιουργήσει και μια ανοιχτή επικοινωνία. Υπάρχει τηλέφωνο, υπάρχει email και υπάρχει και το αγορά στο site του Υπουργείου Εξωτερικών, όπου υπάρχει επικαιροποίηση καθημερινή των κυρώσεων και των προβλημάτων που δημιουργούν, ώστε να έχουμε την πλήρη εικόνα. Αισιόδοξη για τον τουρισμό στη χώρα μας το φετινό καλοκαίρι, δήλωσε η Υφυπουργός Τουρισμού Σοφία Ζαχαράκη, τονίζοντας ταυτόχρονα την αναγκαιότητα για συνεργασία όλων όσοι εμπλέκονται στον κλάδο. Συζητάμε εδώ και πάρα πολύ καιρό για τις ειδικές μορφές τουρισμού. Θεωρούμε ότι η Δυτική Ελλάδα μπορεί να κάνει τη διαφορά λόγω της εγκύτητας, λόγω της ποικιλίας και λόγω της ποιότητας που μπορεί να δώσει τον επισκέπτη, μπορεί να κάνει τη διαφορά στον ελληνικό τουρισμό. Τονίστηκε από όλους ότι ο τουρισμός είναι μια εθνική υπόθεση, υπερβαίνει κόμματα και κυβερνήσεις και να σας θυμίσω ότι αυτή τη στιγμή εκπροσωπεί το 25% του ΑΕΠ μας. Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων Γιάννης Τσακίρης τόνισε την επιτυχή έγκριση των επιχειρηματικών προγραμμάτων του νέου ΕΣΠΑ από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση σε αυτά που θα στηρίξουν τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες πλήττονται από την ενεργειακή κρίση. Από τη μεριά του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και ειδικά από το κομμάτι του ΕΣΠΑ, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι για τα έργα που χρηματοδοτούμε στην περιφέρεια της Δυτικής Ελλάδας, αλλά και στην ευρύτερη περιφέρεια και των Ιωνίων νήσων. Στην επόμενη προγραμματική περίοδο, στο νέο ΕΣΠΑ που ήδη έχει εγκριθεί και αναμένουμε την έγκριση των περιφερειακών προγραμμάτων, οι πόροι είναι σχεδόν διπλάσιοι σε όλη και στις δύο περιφέρειες και αναμένουμε ότι θα συμβάλλει ακόμα πιο πολύ στην ανάπτυξη και στην ενδυνάμωση τόσο της επιχειρηματικότητας και της αγοράς, αλλά επίσης στην ενδυνάμωση του κοινωνικού ιστού, ο οποίος και ταλαιπωρήθηκε από τη δεκαετή κρίση που μας πέρασε, αλλά προφανώς και από την πανδημία και συνεχίζει να ταλαιπωρείται από τις τιμές της ενέργειας και τον πληθωρισμό λόγω της μεταπανδημικής κατάστασης αλλά και του πολέμου στην Ουκρανία. Την περαιτέρω εξέλιξη των δυνατοτήτων του πολιτισμού τόσο στο κοινωνικό του σκέλος όσο και στο αναπτυξιακό επεσήμανε ο Υφυπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, αρμόδιος για θέματα σύγχρονου πολιτισμού, Νικόλας Γιατρομανολάκης. Ο πολιτισμός είναι από τα βασικά πράγματα που θέλουμε να πούμε, μπορεί να αποτελέσει μοχλό περιφερειακής ανάπτυξης σε όλη την Ελλάδα αλλά και στη Δυτική Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό είχα συναντήσεις και νωρίτερα το πρωί τόσο με τον Δήμαρχο της Πάτρας όσο και με τον Περιφερειάρχη Δυτικής Ελλάδας, όπου ακριβώς συζητήσαμε τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να συνδράμουμε ως Υπουργείο Πολιτισμού τις ενέργειες του Δήμου και της Περιφέρειας για την δημιουργία μιας ας το πούμε αναπτυξιακής προοπτικής του πολιτισμού που θα φέρει θέσεις εργασίας, θα φέρει υπεραξία στην περιφέρεια και στο Δήμο. 300 ομιλητές από την Ελλάδα και το εξωτερικό βρέθηκαν στο RGC 2022, δίνοντας έμφαση στην ανάπτυξη της περιφέρειας. Το παρόν έδωσαν υπουργοί και υφυπουργοί της ελληνικής κυβέρνησης, οι οποίοι εστίασαν στην αναπτυξιακή προοπτική της χώρας. Χαίρομαι πολύ που βρίσκομαι και πάλι εδώ. Ανοίγει η ζωή μας. Έχουμε τη δυνατότητα να βρισκόμαστε πλέον από κοντά. Και σήμερα είναι ιδιαίτερη χαρά και τιμή να συμμετέχω και εγώ στο Regional Growth, στο 10ο καταπληκτικό αυτό συνέδριο που ανοίγει δρόμους για την ελληνική περιφέρεια. Είναι ένα συνέδριο το οποίο δεν έχει να ζηλέψει σε τίποτα από τα μεγάλα συνέδρια που γίνονται στο εξωτερικό σε όλο τον κόσμο. Με πολλές ειδήσεις αλλά και προτάσεις ολοκληρώθηκε το τριήμερο αναπτυξιακό συνέδριο για την περιφέρεια, που στόχο έχει να αποτελέσει όχι απλά μία πλατφόρμα διαλόγου, αλλά ακόμα και ένα χάρτη χάραξης πολιτικών.